Πάμε στη Σιτία. Ξεκινάμε με την πρώτη ζωντανή σύνδεση του πέμπτου μέρους. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Μαράκη, ο οποίος είναι εθελοντής προστασίας θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα Σιτίας. Κύριε Μαράκη, να σε ευχαριστήσω. Καλησπέρα σας. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε να μας καλείτε ξανά στην εκπομπή σας. Βέβαια, έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία σε σχελώνες καρέτα-καρέτα και εξίσου αδυναμία και σε εσάς βέβαια εξαιτίας των δράσεων των πρωτοβουλειών που έχουν στόχο βέβαια την ενημέρωση, όπως είδαμε και στην περίπτωση των μικρών παιδιών, μαθητών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σιτίας. Αυτή η επαφή, αυτή η πρώτη επαφή των παιδιών με την χελώνα καρέτα-καρέτα, με την δράση στην οποία συμμετείχαν, είχε θετικό πρόσημο, συμφωνείτε? Φυσικά, ναι. Συνέβη την Παρασκευή, πάνω από 40 παιδιά, το 4ο Δημοτικού Σχολείου, όπως είπατε, ήρθαν μαζί, συνοδεύτηκαν από τις δασκάλες τους στην παραλία της Σιτίας. Εκεί τους περιμέναμε η ομάδα εθελοντών, ενημερώσαμε τι είναι η χελώνα, δείξαμε φωτογραφίες για τα ίχνη της χελώνας, και μαζί τα συνοδεύσαμε και περπατήσαμε την παραλία της Σιτίας μέχρι που βρήκαμε ίχνη που είχαμε δημιουργήσει εμείς, και έτσι βρέθηκαν σε ένα, ας πούμε, σε ένα εικονικό περιβάλλον. Νιώσανε πώς είναι να βγαίνει η χελώνα στη στεριά, να αφήνει τα αυγά της και τι πρέπει να κάνουν. Μαζί δηλαδή τοποθετήσαμε, σηματοδοτήσαμε την φωλιά. Βάλαμε την πινακίδα που λέει ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί εδώ υπάρχει φωλιά, οπότε οι λουόμενοι πρέπει να αποφεύγουν το σημείο αυτό. Και επίσης ενημερώθηκαν τα παιδιά τι πρέπει να κάνουν και όταν βγουν μετά από 2 μήνες τα χελωνάκια και με κατεύθυνση τη θάλασσα, τι πρέπει να κάνουμε να μην κάνουμε λάθη. Πόσο σημαντική αυτή είναι, αυτή η πρώιμη επαφή των παιδιών με τη φιλοσοφία της καλής πράξης γύρω από την χελώνα καρέτα-καρέτα? Να σας ενημερώσω ότι τα παιδιά, αυτό που μας έκανε εντύπωση, εκτός την ευγένειά τους, ήταν και ενημερωμένα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μπράβο στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και στις δασκάλες τους, που έχουν κάνει δουλειά. Και αυτό φαίνεται, γιατί τα παιδιά αυτά θα μας αλλάξουν, είναι το μέλλον. Ακριβώς. Και γνωρίζαν πάρα πολλά πράγματα. Και σε μία περίοδο βέβαια και σε μία καθημερινότητα που κακά τα ψέματα σε εβδομαδιαία βάση σε παγκρίτιο επίπεδο έχουμε και μία κακοποίηση, ένα περιστατικό κακοποίηση ζώου. Ναι, συμβαίνουν αυτά, αλλά είναι μεμονωμένα άτομα. Δηλαδή εμείς παρατηρούμε εδώ στην Ανατολή και η περιοχή που ζούμε, ότι, γιατί βέβαια αυτό δεν είναι και τυχαίο. Παράδειγμα, η ομάδα των εθελοντών, η δική μας, έχει πάει σε όλα τα σχολεία αυτή τη στιγμή. Σε 2 εβδομάδες καλύψαμε όλα τα σχολεία της πόλης, σύν του Παλεκάστρου, ένα πολύ μεγάλο χωριό, και έχουμε πάει 3 φορές εκείνο το χωριό. Αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία και τα ακούμε από όλους τους συλλόγους, και από τη ΜΟΜ για τις φώκες και από τον Αρχέλων για τις χελώνες και από την Ορνηθολογική, αλλά και από εσάς, από το Πανεπιστήμιο που έχουμε συνεργασία η ομάδα μας και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αλλά για το Πανεπιστήμιο Κρήτης ακούμε καλά λόγια και αυτό θα φανεί στο μέλλον. Έφτιαξαν δρόμους λοιπόν για τις θαλάσσιες χελώνες οι μαθητές δημοτικού και έφτιαξαν έναν δρόμο για το μέλλον γεμάτο αισιοδοξία και όμορφα μηνύματα, θα πω εγώ. Έχετε απόλυτο δίκιο και στηριζόμαστε σε αυτά. Δεν θα τους πετάξουμε την ευθύνη ότι αλλάξτε το μέλλον, αλλά εκπαιδεύοντάς τα θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλη την ομάδα της Κρήτης σήμερα για τις πρωτοβουλίες σας. Να είστε καλά. Και σας εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Βέβαια. Να είστε χαρά μας, δική μας χαρά. Να είστε καλά.